Τι κάνεις. Πολύ καλά εσείς. Είχες υποσχεθεί να μας δείξεις το καινούριο σου τραγούδι. Το οποίο είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο, θα το δούμε αμέσως τώρα, παρακαλώ. Ελάτε κύριε Ηλία. Ένα μήνα σπίτι, λιώνω στις ταινίες. Πίνω πολύ μαντικό. Βάζω σπρέι στη μύτη, παλεύω με φοβίες. Την ακούσα το είσαι με τη φανελίτσα και το γυαλί, ωραίο γυαλί. Ευχαριστώ πολύ. Είναι το καινούριο σου, ξέρω αυτό, ε? Ναι, είναι καινούριο. Τους στίχους έχει γράψει η γυναίκα μου, ναι, η Νίκη, ναι. Τη μουσική εγώ. Ναι. Όταν δεν αποφασίσαμε... έχει γράψει η γυναίκα σου, φαντάζομαι δεν αντέχει ούτε σένα, γιατί δεν σε λέει βέβαια, αλλά... Το υπονοεί. Βλέπω, ας πούμε, να υπάρχει μια υπόνοια ότι βαλέθηκε και σένα η γυναίκα σου, δηλαδή, να σε βλέπει. Νομίζω ότι όλα τα ζευγάρια αυτή την περίοδο έχουν περάσει μια δοκιμασία, έτσι, κλεισμένη σπίτι, όλο αυτό τον καιρό. Γιατί λέει σε κάποιο στίχο έχω σφουγγαρίσει, λέει 80 φορές. Εσύ δεν έχεις σφουγγαρίσει, η κυρία έχει σφουγγαρίσει. Γιατί και όμως τις δουλειές εσύ τις μοιραζόμαστε. Το βλέπω να το παίζεις άρχοντας εγώ, έτσι σε βλέπω. Όχι, τις μοιραζόμαστε τις δουλειές. Ναι, μάλιστα. Δεν υπάρχει, μου λένε εδώ πέρα, χαμός γίνεται στα μηνύματα δικά μου, τα προσωπικά τουλάχιστον, φαντάζομαι και εδώ, στο σταθμό μας, από το νέο σου βλέπω τσιόδρα, τσιόδρα και χαρδαλιά. Βάζεις, να σας πω, βάζεις και το χαρδαλιά μέσα. Ότι μου έστειλε μήνυμα ο κύριος Χαρδαλιάς χθες το βράδυ. Τι σου λέγει ο κύριος Νίκος. Διότι εγώ το είχα αποστάρει στο Facebook και χιουμοριστικά έγραψα υστερόγραφο. Σας παρακαλώ κύριε Χαρδαλιά, μία πλάκα κάναμε, μη με δίρετε. Ναι. Και μου έστειλε μήνυμα ότι έχεις πολύ λάθος πληροφόρηση αν νομίζεις ότι δέρνω. Ναι. Αν σου είπαν αυτό, το χιούμορ είναι απαραίτητο και να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι αξιοπρεπές αυτό που κάνεις. Δεν είναι υβριστικό, δεν λέει βομολογία. Φυσικά. Βεβαίως είναι πάρα πολύ ωραίο. Αναμένω το επόμενο, έτσι. Το οποίο θα είναι μετά τη λήξη των μέτρων κανονικά. Όχι, και μετά τη λήξη πρέπει κάτι να γράψεις. Δεν μπορεί να μην γράψεις τίποτα. Συνεχίζουμε, μουσικός είμαι, οπότε θα συνεχίσω. Το σφινάκι του αντισηπτικού πώς ήταν? Ήταν καλό, γιατί σε βλέπω σε λογική τραμπ. Έτσι, αντισηπτικό, σολάριου κάνεις ή όχι ακόμα? Μην το δοκιμάσετε. Αυτό έχω να πω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θεέ μου, να είσαι καλά.